Νάτος λοιπόν ο ανυποψίαστος φουκαράς Έλληνας πολίτης μιας Ελλάδας όπου όλα είναι κρατικά. Ξεκινάει τη μέρα του ψάχνοντας ταξί. Μην ξεχνάτε όμως, κρατικό ταξί. Είπαμε, όλα είναι δημόσια. Κατά συνέπεια και ο ταξιτζής είναι δημόσιος υπάλληλος και η συμπεριφορά του θα είναι η ανάλογη. Ωπα φιλαράκι, ελεύθερος! Ελεύθερος! Πάμε. Λοιπόν, τα έχω όλα τα χαρτιά. Έχω το χάρτη με επικυρωμένη τη διαδρομή. Με χαρτόσημο των 1500 του σαμπελόκι που θα πάμε. Έχω την φωτοτυπία της ταυτότητάς μου επικυρωμένη και αυτή, ορίστε παρακαλώ. Έχω και την δήλωση του νόμου 105, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνω οποιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του ταξί. Ορίστε, να τα σφραγίσετε, σας παρακαλώ, για να μην βρω και εγώ τον πελά μου και να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί πιάσουμε, κύριε. Θα ξέρετε εδώ λίγο, να τελειώσω το ρεπορτάζ που διαβάζω και φύγαμε. Ναι, τώρα, κύριε μου, εγώ βιάζομαι όμως. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, άνθρωπέ μου. Είμαστε εδώ πέρα για να εξυπηρετούμε εσένα, τον απλό Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, κάτσε. Εσύ με πληρώνεις. Ηρέμησε. Μπορεί να μου φέρεις το αίμα έξω από το κεφάλι, εγώ θα οδηγήσω τώρα. Να πέσουμε σε κανένα τείχο, ποιος το πληρώνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά βιάζουμε ταξί, πήρα γιατί βιάζουμε. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε στο πρόεδρο μας. Εμάς να πούμε, φέρε να σου δει. Ήθελα να σας πιέσω. Άσε με τώρα που δεν ήθελες να με πιέσεις, όμως με πίεσες. Άντε να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Μας έχετε βγάλει γκάγκρενα, γκάγκρενα μας έχετε βγάλει. Όπα, εδώ είμαστε. Τι εννοείται, κύριε, όταν εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, ρε, αγόρι μου. Τι, αλλά δεν είμαστε εδώ, κύριε, έχουμε άλλα 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στους αμπελόκηπους. Μα μέχρι εδώ επιτρέπεται να πάω διαδρομή για αμπελόκηπους. Πώς θα πω, αγόρι μου, μέσα στα στενά. Ο νόμος το απαγορεύει, δεν είναι δικό μου το θέμα. Μα είστε τα καλά σας, κύριε, εγώ ταξί πήρα για να πάω στο σημείο που θέλω, δεν έκανα, δεν με καταλαβαίνετε. Συνεχίζει ταξί, λιμουζίνα θες να πάρεις με οδηγό να σε πάει όπου θέλεις, αφήνει μπροστά στο σπίτι σου. Δεν υπάρχουν αυτά, αγόρι μου. Σας παρακαλώ, κύριε, πηγαίνετε μου στους αμπελόκηπους. Περνά έξω που θα μου πεις να του πάω το αμπελόκηπους. Έλα, αύριο να σε πάω στους αμπελόκηπους. Σήμερα την ώρα, μισή ώρα πριν σχολάσω, έρθεις να μου πεις να σε πάω στους αμπελόκηπους. Δεν σώπα με δεν κατεβαίνεις, κάτσε μην χαλάσουμε και την πόρτα. Δεν κατεβαίνεις. Έτσι έξω. Μα είστε παρακαλά σας, κύριε. Έτσι έξω στο όνομα της Ενωμένης Ευρώπης. Άντε να πούμε, μάθατε, κακομαθημένε. Δεν μας πλήρωσες. Και τι με νοιάζει, μήπως με νοιάζει. Τι κάνουμε. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα πληρωθώ. Μετά από όλα αυτά, ο φουκαράς φίλος μας πήγε στο κουρείο του ΙΚΑ. Μην ξεχνάτε, είπαμε, όλα κρατικά. Τον ανέλαβε ο εκεί αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος προκειμένου να τον κουρέψει. Αλλά και εδώ θα δημιουργηθεί κάποιο μικρό προβληματάκι. Ρίχες, ρίχες, ρίχες. Ωραία. Αυτό ήταν, κύριε. Τι αυτό ήταν, κύριε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι καλό μεσημέρι, κύριε. Πού πάτε, μισό λεπτό, δεν βλέπετε πώς είμαι. Μια χαρά είστε, κύριε, γιατί τι έχετε, Τι μια χαρά, κύριε, βέβαια, από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Συγγνώμη, κύριε, τώρα το είδατε. Τι με νοιάζει εμένα τελικά πώς είστε και πώς δεν είστε. Εγώ έκανα τη δουλειά μου μέχρι την ώρα που είναι το ωράριό μου. Τώρα, γεια σας. Μα με έχετε κουρέψει από τη μία μόνο πλευρά, πώς θα βγω εγώ έτσι έξω. Κοιτάξτε, αύριο σας κουρέψω και από την άλλη. Αν έχετε χαρτιά σας, αν έχουμε χρόνο, τι να κάνω. Έκλεισε, χτυπάω την κάρτα μου και φεύγω. Αδειώ σαν λίγο. Ναι, κύριε, σας παρακαλώ. Δεν θα πάτε πουθενά αν δεν ολοκληρώσετε το κούρεμά μου, σας παρακαλώ δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε. Καθίστε εσείς εδώ και τα λέμε αύριο που θα δω να ξαναλύσω το κουρείο. Γεια σας. Αφού δεν κατάφερε ούτε να κουρευτεί, είπε ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τον ανδρισμό του. Πήγε λοιπόν στο δημόσιο οίκο ανοχής, κοινός μπουρδέλο. Και εδώ όμως μην ξεχνάτε, τσατσάδες, ιερόδουλες είναι και αυτές δημόσιοι υπάλληλοι. Καλησπέρα σας, έχω έρθει για τη Σαμάνθα. Δεν σε μάθε, κυρία μου, δεν μας πείσεις για ποια έτσι και για ποια δεν είστε. Δεν είναι δικιά σου δουλειά στο κάτω-κάτω. Πληρώνονται άλλοι για αυτό το πόστο. Εδώ είναι δημόσιο, πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες, το καταλαβαίνεις. Μάλιστα, μην φωνάζετε, πείτε μου απλά τι θέλετε να κάνω. Θέλω να μου δώσεις τα χαρτιά σου, ένα πιστοποιητικό υγείας δηλαδή, που να πιστοποιεί ότι είσαι καθαρός, να μην αρρωστήσεις τα κορίτσια. Και δεύτερο και κυριότερο, μια ληξιακή πράξη που πιστοποιεί ότι δεν είσαι παντρεμένος. Oh,
μου, έχουμε κάποιο προβληματάκι. Κοιτάξτε, είμαι λίγο παντρεμένος. Περάστε έξω, κύριε, αμέσως. Εδώ πέρα είναι ένας κρατικός οίκος αρχής. Το θεμέλιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας είναι η οικογένεια. Δηλαδή, γκρεμίσουμε εμείς αυτό το θεμέλιο. Σας παρακαλώ, κύριε μου. Λοιπόν, τι είπατε, για ποια ήρθατε? Τη Σαμάνθα θα ήθελα. Η Σαμάνθα λείπει σε ερωτική άδεια. Έχουμε λοιπόν την Κλαούντια, η οποία λείπει κι αυτή. Έχουμε κανένα δυο ακόμα που λείπουν κι αυτοί. Και η μόνη που μας έχει απομείνει εδώ είναι η Μαριάννα Πλατωμούνοβα από την Ουκρανία. Με ελληνική ηθαγένεια. Εντάξει, Μαριάννα, Μαριάννα. Κωστάκι, το παιδί στη Μαριάννα. Άντε να δούμε. Γεια σου, είσαι Μαριάννα. Ναι, είμαι Μαριάννα. Έχω έρθει. Δεν με νοιάζει γιατί ήρθες. Έχω στάση εργασίας απόψε. Δεν ενδιαφέρει, εμένα όλες οι στάσεις μ' αρέσουν. Δεν κατάλαβες, βρε κτίνος. Δεν δουλεύω, απεργό. Μα εγώ έχω πληρώσει τι απεργείς, βρε Μαριάννα μου. Δεν με νοιάζει, Κώστα, Κωστάκη, με ενοχλεί, είναι απεργοσπάστης. Απεργοσπάστης. Έχω πληρώσει, εδώ είναι δημόσιο, κύριε. Όχι, αν δεν πάτε σκυλιαρέστε. Έτσι θα καταλήξει σπίτι του, στη γυναικούλα του, για να περάσουν μια ήσυχη βραδιά μπροστά στην τηλεόραση. Μόνο που επειδή και οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι κρατικοί, είπαμε όλα κρατικά, απεργούν όλοι. Βέβαια, αυτό έχει και τα καλά του, γιατί ίσως έτσι θα χτυπούσαμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.